πει η Ιωάννα Μάντρου εδώ. Να μας πει, αρχικά να μας πει η Ιωάννα τι γίνεται και αν υπάρχουν συζητήσεις και στους δικαστικούς κόλπους για αυτές τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο τέλος του Ιουνίου. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσω καταρχήν και να σας πω ότι η κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, θα προχωρήσει τελικά σε αυτές τις επιλογές, διότι δέχεται επικρίσεις ότι είναι προεκλογική περίοδος και έχουν προκηρυχθεί εκλογές και δεν μπορεί να τις κάνει. Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και γενικά από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι θα συγκληθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κάνει αυτές τις νέες επιλογές, θα τοποθετήσει δηλαδή νέο πρόεδρο και νέο εισαγγελέα στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Ιωάννα, να σου κάνω μία ερώτηση. Μόνο εσύ την ξέρεις δηλαδή να μας την απαντήσεις, γιατί εμείς ασχολούμαστε με αυτά όταν υπάρχει στην επικαιρότητα. Μόλις επιλεγεί η ηγεσία της δικαιοσύνης, ο τρόπος για να αλλάξει ποιος είναι μετά, αν θέλει η κυβέρνηση η επόμενη, που ας πούμε ότι δεν θα είναι ο Τσίπρας, θέλει να το αλλάξει, μπορεί? Με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Όποιος η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν έχει σχέση ούτε με το πώς τοποθετούνται οι ηγεσίες στα ένοπλες δυνάμεις, ούτε πώς τοποθετούνται οι ανεξάρτητες αρχές. Τις ορίζει το Σύνταγμα, είναι τελείως διαφορετική διαδικασία. Μάλιστα. Εδώ το θέμα είναι αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τις 30 Ιουνίου που θα φύγουν αυτοί που κάθονται στις καρέκλες σήμερα, γιατί υπάρχει ηγεσία στο δικαστικό σώμα. Βεβαίως. Μέχρι τις 30 ο κύριος Παυλόπουλος αποκλείεται να υπογράψει διάταγμα, γιατί ό,τι αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να υλοποιηθεί, να πάρει σάρκα και ωστά, πρέπει ο πρόεδρος να εκδώσει διάταγμα. Βεβαίως. Μέχρι να φύγουν αυτοί που είναι οι σημερινοί, ο πρόεδρος αποκλείεται να το κάνει. Το ίδιο είχε κάνει και το 16. Το ίδιο, ναι. Η κυβέρνηση είχε προχωρήσει πρόωρα σε επιλογή, αλλά ο πρόεδρος υπέγραψε στις 1η Ιουλίου. Το ερώτημα εδώ που τίθεται και προκαλεί και την πολιτική φασαρία είναι: μπορεί να γίνει επιλογή την 1η Ιουλίου και σε αυτά να ψηφίσει ο κόσμος? Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ είναι το θέμα. Ιωάννα, υπάρχουν ονόματα τα οποία ακούγονται? Κοίταξε, τα ονόματα έχουν προεπιλεγεί από τη Βουλή με διαδικασία που έχει γίνει πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτό το καινούργιο που έχω εγώ να σας πω είναι ότι καταβάλλεται μία προσπάθεια και από κυβερνητικής πλευράς ώστε να μην βρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δύσκολη θεσμική και συνταγματική θέση. Μάλιστα. Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα γίνουν μεν οι επιλογές, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια από αυτό το πακέτο των ονομάτων που ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι να επιλεγούν άνθρωποι που θα έχουν κατά κάποιο τρόπο όχι διακομματική συνένεση, αλλά διακομματική ανοχή. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.